Φροντίζει πάντω να τονίσει προ αποφυγή πανικού στι αγορέ ότι αν οι προοπτικέ καταστούν λιγότερο ευνοϊκέ ή οι χρηματοπιστωτικέ συνθήκε πάψουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προ μια διαρκή προσαρμογή τη πορεία του πληθωρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει έτοιμο να αυξήσει το μέγεθο ή τη διάρκεια του προγράμματο. Επίση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση των βασικών επιτοκίων του ευρώ στα σημερινά ιστορικά χαμηλά επίπεδα του, επαναλαμβάνοντα ότι θα παραμείνουν στα σημερινά του επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διανέργεια των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού. Ειδικότερα το επιτόκιο των πράξεων κυρία Αναχρηματοδότηση, καθώ και τα επιτόκια τη διευκόλυνση οριακή χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση αποδοχή καταθέσεων, θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και μείον 0,40% αντιστοίχω. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην συνέντευξη τύπου του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κ. Ντράκη, που θα εξηγήσει βέβαια και το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών αναλυτικότερα.